Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Γιατί εμέ θέλεις? Ξέρεις τι μπορώ να κάνω για σένα? Ξέρεις τα πάντα. Και για να σου αποδείξω τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, θα σου δείξω πόσο έξυπνος είμαι, πόσο πολυμήχανος και δυναμικός είμαι, αγάπη μου. Μισό λεπτό. Thank you. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Για μας το θέμα είναι παιχνιδάκι. Για τους αδιάφθορους εννοώ. Ναι, την υπόθεση την έχουμε αναλάβει, ναι. Πες ότι την έχουμε ξεδιαλύνει, κύριε. Έχουμε επιλύσει τα πάντα, ναι. Ο Ρώσος κατάσκουπος μαζί με τα μυστικά έγγραφα των 1300 θα φτάσει ασφαλής στον προορισμό του. Μην ανησυχείτε. Ναι, χαίρετε. Δεν με θορυδρέ όπως το χάχαρε. Πήγαινε εδώ πια τους αδιάφθορους, έλα. Εντάξει, μάστρε. Μάστρε, πας αγάνω το ρε μάτρικο. Πότε μπορεί να με σουρώ, που ξέρω να με φράσεις, μάστρε, ρε. Εντάξει, σιώ. Εντάξει. Ειδοποίησε ότι η ώρα 10 πρέπει να περιμένουν στο σημείο 18. Πόλη 18, ένα Ρώσο πράκτορα να τους παραδώσει κάτι έργο. Μάλιστα. Εστρακόσια, σημείο 18, πόη 18. Η ώρα 10 να έβρετε το Ρώσον κατάσκοπο. Σίγουρα. Ναι, κυρία μου. Ναι. Τώρα και να δεις. Έτσι πια, κάτσε καλά, βρε Φωτίου. Δεν μπορώ, ρε, επειδή μέσα στον κόσμο μας βλέπουν. Κοίταξε, κοιτάζει ο κόσμος. Δεν μ' αφού ο κύριος Μαυρίκος είπε να κάνουμε το ζευγαράκι, είναι έτσι που είπε. Ο κύριος Μαυρίκος είπε να κάνουμε το ζευγαράκι. Δεν είπε να κάνουμε τα σιαμαία, να κολλήσουμε έτσι. Ναι, αφού πρέπει όμως να είμαστε πιστικοί.
εκείνο. Ναι, βρε κορτσάκι, αλλά ξέρεις, είμαι άνθρωπος κι εγώ. Ξέρεις και με τις φλέβες τρέχει αίμα, κατάλαβες. Δεν τρέχει ομάδα. Τι κοιτάς, το αίμα, κόκκινο. Ναι. Άντε πήγαινε. Ζινόβιου, έχεις όραμά μου. Ξαπόλαμε τώρα. Δεν είναι χώρα για γιον που νομίζεις. Ζινόβιου, ούτε γιο χώρα για γιον που ελπίζεις. Εγώ απλά ρώτησα σε είναι τώρα, Για εκείνο που ελπίζω να λέει ο άλλος. Μα ποιος είσαι ρε νόμιζες. Ο Μάρλον Μπράντο στα νιάτα του. Έτω εν ώρα μας, σε 10 η ώρα. Μα μάνα μου δουλειά μου και αλέξαμε και εμείς δουλειά. Εν ώρα του αλόγος. Καλό, καλό. Τι αν είναι, με γιατί άλλο σημείο 28, point 28. Ξέρω εγώ ρε Παντελάκη. Ξέρεις το ότι εμένα κόψε μου την άδεια για να είμαι γιο τώρα δαμέ. Ρε Παντελάκη, πρέπει να μου πας στα αεροπλάνο να πιένω διακοπή στη Χονολουλού. Όχι, κάθομαι καρτερό ένα Ρώσο. Αν ήταν Ρωσίδα να σου πω. Καλά, συγγνώμη, αρχηγέ, θέλω να πω. Εντάξει, ενημέρωσα τους, θα είναι στο σημείο 28.28 μας, αρχηγέ. Μπράβο ρε Μαυρίκο, μπράβο, έκανε και κάτι χρήσιμο, έκανε και. Να μου είπες ρε, σημείο 28.28. Ρε μα επέλανες ρε, εγώ είπα στο σημείο 28.28 ρε, είπα στο έτσι πράγμα 28.28 ρε. Εγώ δεν σημαίνω. Σημείο 18, πόλη 18 ρε! Ρε μα επέλωνες ρε! Πού να ειδοποιά τους ρε πριν να κάνω μούρι! Σημείο 18 ρε! Πού να επέλωνες! 18, πόλη 18 ρε! Τα πράγμα ρε! Τι το πράγμα ρε! Ρε μα φοβάρο μιλάς! Καλά! Καλά! Έκαμε λάθος λάλη τώρα ρε! Ο Ρώσος είναι σε άλλο σημείο. Είναι στο 18.18. 18.18. Άμα δεν είναι ο Καραβαγκιάς. Πρέπει αν ήμαν εγώ τώρα. Αν ήμαν εγώ στο αρχηγείο, δίπλα στον αρχηγό μας, θα γινόταν αυτά τα λάθη. Θα γινόταν. Άντε. Να μωρέ, Καραβαγγέλε, πιάσε γλωσσοδιάρια πάλι. Σιώπαγε μου να δούμε να μου να κάνουμε. Να μου κάνουμε, κύριε Χάμπο. Αφήστε με να σκεφτώ. Σκέφτηκα. Μπορείτε να προλάβουμε. Άντε. Γιατί του λαλού 18.18. Μ' αράζει και σου ρε Παντελάκη γιατί του λαλού 18.18. Γιατί βούρα μητά τους. Ναι, καλό καλό. Βουράτε οι δόλοι. Εάν δεν προλάβουν καθίσεις, καθίσεις. Μ' αρέθηκα εγώ. Εγώ να δεις το σε βαρέθηκα. Ρε κουρούπετε. Εγώ να δεις το σε βαρέθηκα. Κουρούπετε. Εδάμε το σημείο 18.18. Λοιπόν, από την πείρα μου σας λέω και σας διαβεβαιώ πως αυτός είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Μπράβο ρε Καραβαγγέλη. Μπράβο κύριε Καραβαγγέλη. Καλό καλό. Όταν υπηρετούσα στο FBI, εντάξει, τον καιρό του ψυχρού πολέμου, είχα συλλάβει πάρα πολλούς Ρώσους κατασκόπους. Ξέρεις, εγώ τσιντοπίζω, με μια ματιά εσένα έτσι μα κάνω, τσιντοπίζω. Ευτυχώς που είμαι μόνος του άνθρωπος, ρε Καραβαγγέλη οξά. Ρε, να σιωπήσετε. Hello. Κουκου, 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 κουκου. Νομίζω ότι κάτι θέλει να μας πει τώρα, κάτι θέλει να μας πει. Ρωσικά λαλείς το κουκου, κουκου, αφοντιού, α. Εσύ να μας πεις αν είναι Ρωσικά ρε Γιάννη που γυρίζεις στα καμπαρέ και έχεις κοινωνικές επαφές με Ρωσίδες. Κουκου, κουκου. Μήπως, λέω ρε παιδιά τώρα, μήπως δηλαδή έτσι, βάζω κάτω την πείρα μου και λέω τώρα ως Καραβαγγέλης εγώ το λέω. Μήπως το κουκου είναι το σύνθημά μας. Λαλείς κυριολογία. Κουκου, κουκου.
Έχει κούκο που δεν τον αλλιέτσι ρε Παντελάκη. Κούκο, κούκο. Απάντησε μου, απάντησε μου. Κούκου ρε κουμπάρε. Κούκου, κούκου. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Δείτε, τον άνθρωπον υπνοτίσαν τον και κλέψαν του και τα έγγραφα που ήταν να μας παραδώσει. Κι εσείς μάχεστε του κούκου και κούκου και κούκου. Κούκου ρε, κούκου. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ένα περνάνε, ένα περνάνε. Τι θα πω του υπουργού, ρε. Ότι αντί να του στείλει στο 18, πόη 18, έστειλε στο 28, πόη 28, ρε. Καλά, μάστε, ρε. Καμαλάζο, ένα νούμερο, ναι, χάθηκε ο κόσμο. Είναι σένα που να χάσω τον κόσμο, να μην χάσω τον Ρώσαν. Παρακάλα να τον εύρουν. Παρακάλα να τον εύρουν. Μόνο τούτο σου λέω. Και τώρα ένα μονάρο με το αρχηγού. Ότι ο Ρώσο επέλανε τζέβιε. Και ότι χάσαμε και τα έγγραφα, καλό, καλό. Εμένα να με παρετήσετε. Εμένα κόψε μου την άδεια για την υπόθεση και βρίσκομαι εδώ με υποδιαμαρτυρία. Εγώ τώρα έπρεπε να μου μες στο αεροπλάνο και να πεδώ, ούι. Πρόσεχε να μην πιάσεις που το αεροπλάνο, ρε Ιάννη. Εσύ φταίς, ρε, που τον ελάωσες με τον κούκου που του είπες. Έχει δίκιο, κυρία Ζήνα, κύριε Ιάννη. Δεν σε φωτίτσια στο Ρώσο. Δεν σου λάλλον έτσι, μην το λάλλον το κούκου. Πάρε εδώ, δε με όλα. Πού να με κάνετε και κούκου τώρα. Παρίσκια. Τι. Τούτο το νόμιμα δαμέ σαν να και κάπου οδηγεί. Πού το είδε ρε παιδί. Τι φορε παιδιά. Αϊκομάτα. Το πράγμα ούτε ο Μύτος Σαριάδης να ήτανε. Μα πόσο Μύτον είχε τούτη που να λησολά, είχαμε του Πινόκιο. Όχι εκείνος ο Μύτος, κύριε Γιάννη. Ο Μύτος Σαριάδης της κόρης του βασιλιά του Μίνωα πόδωσε το νήμα να σκοτώσει ο Οφυσίας στο Μινόταυρο και ύστερα να ακολουθήσει το νήμα να φτύει έτσι έξω από τον Λαβύριθο. Κύριος ο... Ευτυχώς εμείς παιδιά που έγινιούμε κανένα Μινόταυρο. Και πού ξέρεις αφού ότι εγκυριούμε κανένα μηνοταύρο. Παναγιά μου, εγώ φοβούμαι πολλά τους μηνοταύρους. Άντε ρε! Ναι, ναι κυριαρχία. Ναι κυριαρχία, ήβραμε το. Μηνόταυρος ο λοιπόν. Όχι, τώρα χάσαμε. Αρχηγέ, αρχηγέ. Καλά να πας. Άκουσα σε, Μαγωνίκο, άκουσα σε. Πάντως, κύριε Χαμπέ, νομίζω ότι κάποιος μας κοροϊδεύει. Μα και εσένα, κύριε Καραβαγγέλη. Μα και άνθρωπο που να κοροϊδέψει τον κύριο Καραβαγγέλη, είναι Ευάγγελο. Τι προσπαθείς να κάνεις, ρε Χαμένε, τώρα, να με κοροϊδέψεις, εμένα με ρονιφτείς. Πάντως, με τόσο νήμα ανιστετέ μου, εμένα ήταν να κάνει 10 χιμίες. Ρε παιδιά, κάτι έσυζαμε, κάτι έσυζαμε. Καραβαγγέλη και Γιάννη, αν έγραφα θελήσετε, ελάτε η ώρα 12 για να με συναντήσετε στο ταχυδρομείο. Και αν αποφασίσετε εκεί, παιδιά, να έρθείτε, το ποτηράκι αυτό εδώ με μια γουλιά να πιείτε. Άτε, άτε, ρε Καραβαγγέλη, άτε, τάραστε, για σένα και ο Γιάννη που λαρεί. Που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό. Που σημαίνει να το πιείτε, άτε. Ποιόμε, τι κάνεις εκεί. Εσύ, Ιωαννία, ρε, η Καραβαγγέλη, άντε, ποιο να πιούμε και καλείς, Ιωαννία, ρε. Ποιο, ρε, δε. Ωραία, Καραβαγγέλη, κόλωσες. Κόλωσα, σε παρακαλώ, αν πεις εμένα, κόλωσα. Κολώνει ποτέ ο Καραβαγγέλης, ρε. Ο Καραβαγγέλης είναι 4x4, πώς το λέτε στις κυπριακά, 4x4. Δεν κολώνει πουθενά ο Καραβαγγέλης, ρε, και με τίποτα.
Έχει διπλοκάμπινα, πώς σου μοιάζει, ρε Καραβαγγέλη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, και αυτό δεν είναι ζυμανία. Είναι ρακί κριτικό. Τώρα που το λαλείς, είναι καλά που λέει ο Τσιούς. Πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν δάμε, ρε παιδιά. Ρακί κριτικό, πείμα τσατιστό. Κάτι περίεργο συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά δάμε. Ναι. Ορίστε. Με ρωτάει αν ήπιαμε το ρακί. Πού το ξέρετε πριν από εκεί. Ναι, ναι, σ' ακούω. Ναι. Ερχόμαστε, ναι, ερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε. Μα πάνε με τον βούρο Σολάν. Έχει σιγά σιγά ό,τι δουλειά δηλαδή. Ούλο βούρος. Σταμάτα, σταμάτα Γιάννη. Λοιπόν, εγώ θα σε σώσω. Και βέβαια μαζί με τον Γιάννη. Λοιπόν, είναι 12 παρα 5. Πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε, εντάξει. Για μόλις μπορέσουμε θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Σας αγαπάω όλους. Και εγώ αγαπώ σας όλους. Αλλά παραπάνω από όλους, είσαι ένα λαφωδίου. Βούρα. Παβουρίου. Να προσέχετε! We're going to park! Park! Δεν μπορεί να πει κάπου αλλού, κύριε Χαμπό. Αποκλείεται, ρε Φωτίο, αποκλείεται. Πρέπει να μας ενημερώσω. Έλα, ομάδα Β, αν μ' ακούτε έτοιμος. Έλα, ομάδα Α. Εν τους θωρώ που πότε. Εφαραγγιστήκαν, έτοιμος. Έπιασε τους ομινότευρος, αλόπος. Φωτίο μου, γλίτσα μου, σταμάτα να σύρνεις βαρέλι. Τάκη. Μα τώρα πάλε. Έχει τίποτα ρε παιδιά. Εδώ να βάλει τσάκι για μου. Εδώ να βάλει τσάκι για μου. Επαντεράκι. Επαντεράκι, ξαπόλα το ρε. Δεν ξέρεις τι να πόσοι μέσα ρε. Παναγία μου, να έχει καμιά μπόμπα να μας ανατινάξει ο γέρημος. Αφήστε τον παιδιά εδώ ανοίξει, μπορεί να έχει τίποτα καλή ντικά. Κάτι. Εντάξει κύριε Χάμπο, είναι πομπά! Κύριε Χάμπο, πού είσαι! Μπράβο ρε Βαντελάκη! Έχει κάτι εισιτήρια, ένα χαρτούδι, μια μπουκάλα μποτό και κάτι ποτηρούθια. Πρέπει να μποτούτα που έπιανε ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Καραβαγγέλη να ρεμεθείτε εδώ πέρα. Ρετά, δούμε! Ρετά! Τους συναδέλφους σας, αν θέλετε να δείτε, πάρτε το αεροπλάνο και ελάτε να τους βρείτε. Αφήνω εισιτήριο για όλους σας να πάτε, αν φυσικά τους φίλους σας, τους δυο τους αγαπάτε. Ιστερόγραφο. Μέσα στο αεροπλάνο που θα σας κουβαλάει, μια βόμβα θα έχω μυστικά κρυμμένη να σας φάει. Εκτός αν καταφέρετε έγκαιρα να τη βρείτε, να την αποσυνδέσετε και έτσι να σωθείτε. Αν θέλετε τους φίλους σας να σώσετε μπορείτε, ναι. Μα πρώτα απ' όλα όλοι σας από το ποτό να πιείτε. Μάλιστα. Είναι η εισιτήρια για την Κρήτη τούτα, ε. Να δω. Ναι. Ναι, ναι. Σιγά, να μην το χιόνι σπόξω. Πιάστε, κύριε Χάμπο, πιάστε. Σιγά, εντάξει. Ναι, το βνή, 15 λεπτά. Α, εντάξει, ναι,
Να είστε. Ήταν ένα τσεραλί ότι έχουμε 15 λεπτά μετά την απογείωση, λέει, να ανακαλύψουμε την πόμπα. Ναι. Την πόμπα. Το αεροπλάνο φεύγει και ο αρχηγός έχει ζημιός. Μπορεί να μπει στην τουαλέτα, κύριε Χάμπο. Κύριε Λέζο, στο δημιουργήσιν τόμι μάλλον. Μα παιδιά, δεν ήταν στην τουαλέτα. Ήμουν και μέσα εκατούρου μισή ώρα και δεν τον είδα. Εκατούρες σε έναν τάγκι, ρε Παντελάκι. Ποια με συχνωρία που είναι αγωνία και ποια με συχνωρία. Όχι, μάλλον μου κάτι δεν πάει καλά. Εμένα κάτι μου βρωμίδαμες. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ παιδιά, δεν είμαι εγώ παιδιά. Παντελάκι, εδώ για ένα κύριο. Αν το χορέψουμε τώρα, κύριε Χάμπο, εσύ τώρα. Δω και ένα κυρό, κάτι είσαι παστεράκι σου. Μα πού, ρε. Οι φίλοι σας ζητούσανε κάποια καλή παρέα και τώρα με τον αρχηγό περνάνε πιο ωραία. Μείνατε μόνοι, φίλοι μας, στο δρόμο για την Κρήτη. Γιατί το έξυπνο πουλί το πιάνουν από τη μύτη. Πηγαίνετε στα duty free, σαν τυπική Κυπρέοι, και ύστερα στα αερόπλανο, και η Κρήτη περιμένει. Χαχαχα! Χαχαχα! Πούμε στο αεροπλάνο. Ερευνήσουμε το αεροπλάνο με κάθε διακριτικότητα. Με πολύ διακριτικότητα. Να βρούμε την πόμπα. Προσεκτικά όπως, εντάξει. Προσεκτικά να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Άντε, ακούμε μόνο 15 λεπτά. Σίγουρα που πανικοβλήθηκα από τα τώρα. Άντε, άντε, φύγετε. Άντε. Ποτίου, ποτίου. Έλα, μάνα μου, εμείς οι δυο να μείνουμε μαζί. Έλα, κάτσε. Κάτσε και με πάτε, μάνα. Τίποτε. Πού τον είπα και εγώ τίποτε. Παναγιά μου,
τέλειωσε ρε. Το 15 λεπτά περάσει. Παιδιά, ξυπνητήρι. Τι είναι δικό μου, α. Εδώ είμαστε όλοι, μαζί και περιμένουμε στην Ιερά Πέτρα την πόλη. Είσαι σε μια διεύθυνση ενός ξενοδοχείου. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Αντιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμους τάξη πειθαρχία, νόμους τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Pow!
Επιβάτες από Σπάτα για Ηράκλειο πληροφορούνται ότι η πτήση έχει καθυστέρηση 2 ώρες. Με συγχωρείτε, 7 ώρες. Παναγία μου, Παναγία μου, κύριε Χάμου, πώς είναι ώρα να περιμένουμε, πώς είναι, κουράστηκα περιμένουμε τώρα. Υπομονή. Επαντελάκι, υπομονή για μου, υπομονή. Υπομονή. Μα τα υπομονή, 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 κύριε Χάμου, θα με γράμμασαι νύχτα και σε λέει υπομονή, υπομονή. Έχει δίκιο η κυρία Ζηνοβίου, κύριε Χάμου μου, έχει τόση ώρα που περιμένουμε δάμε και ούτε έναν άρωμα είναι πια που τα φορολόγητα πηλέ μου. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, υπομονή ρε. Ρε σκεφτείτε ότι είμαστε σε μυστική αποστολή και τούτος ο τύπος δεν μπορώ να καταράγω το πώς βρίσκεται συνέχεια ένα βήμα μπροστά μας. Ένα βήμα μπροστά μας. Δεν τρώω ένα βήμα μπροστά μας κύριε Χαμπού, τόσο πρέπει να δω τώρα έτσι, αμέ. Παντελάκι, άκουμε. Τούτος ο τύπος παίζει με τα νεύρα μας ρε. Καλό. Δεν ξέρω ρε, σκέφτεται την κάθε του κίνηση. Την πόμπα να γλιτώσε την καημένη μου. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Φτάνει να αλλάξεις κινήσει η όρτη να βρεθούμε κάπου αλλού. Πώς είναι ώρα μες στον το αεροδρόμιο. Ευαρεθήκαμε σιόρ. Παναγία μου, ρε παιδιά, χαρά στα μάτια. Απεργία τα αεροπλάνα. Εχάσαμε το λεωφορείο, δεν βρίσκαμε ταξί. Μα ποιος μας εμάθηκε σε σιόρ, παιδί μου, Παναγία. Έλα να λούμε ονόματα, δεν ξέρετε. Ταράσετε τι έχουμε να αποστολή. Κουράστηκα, παιδιά. Δόξα σιόρ. Εγώ έμεινα. Επιτέλους, εφτάσατε. Τουλάχιστον είμαστε γεροί ρε παιδιά. Άντε ρε. Πάμε μέσα. Λοιπόν παιδιά, τώρα που φτάσαμε στο ξενοδοχείο να οργανωθούμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν άντρα 30-35 χρονών, μελαχρινών, έξυπνων. Ναι, έχει μου και καλλιτεχνική φλεβά στα τσατιστά. Παιδιά, ρε παιδιά, μα πού τα καταλάβετε τα πράγματα, μανιμάνι, πού τα ξέρετε, ρε παιδιά. Που τα σημειώματα, ρε Παντελάκη, εσού για μου έλεγε καταλάβεις τίποτε. Ρε, δεν προσπαθούμε να αναλύσουμε το προφίλ τούτου του αδίστακτου εκβιαστή, ρε. Στα σέρκα του, ρε, είναι η μοίρα των S300, ρε. Η μοίρα του Καραβαγγέλ και του Γιαννή, ρε. Τα συγκινητικό, παιδιά. Πράγματι, παιδιά, ήταν καλή συναδελφή. Και ο αρχηγός μας. Καλό, καλό. Hey, ρε, κανεί, ρε, και πεθάναν τα πλάσματα. Κάτς καλά, κύριε μου. Καλά, καλά, θα το πω. Καλά που σου λάδι. Να το πούμε σιόρ. Να το πούμε και οι τρεις. Ποιο δικό μου. Σιωπήρ, σιωπ, παράδειγμα, είναι αμπουραλή. Φίλοι, καλοί συνάδελφοι, τούτοι δε μας αφήνουν. Τα έγγραφα μας έπιασαν και πίσω δεν αδίνουν. Εάν λοιπόν μας θέλετε, θα πρέπει να βιαστείτε. Ψάξετε μέσα στο χοτέλ καλά για να μας βρείτε. Εντάξει, καλά, καλά το είπα, Να φανταστείς ότι όταν είχα ξανάρθει εγώ στην Κρήτη... Σιωρίδε, Σιωριάδη, όχι δηλαδή. Αντερή, ξεκινούμε έρευνες. Ταράστε. Αθάνατη την Κρήτη, πως εγεννήθης κρητικός να μη παρήκομίσεις.
είπα ευθύνη να είσαι κριτικός και ελεύθερος να ζήσεις. Η λευτεριά είναι ένας καρπός που με νερό δεν πηγαίνει. Όπα μόνο με αίμα θα ρέφεται βλαστούς και ρίζες κάνει. Και μετά τόσα βάσανα τη λευτεριά αγαπώ τη. Όπα και στην κορφή του πόνου μου αν θα τη βρω χαρότη. Τούτα εν του καραβαγγέλη, τούτα εν του αρχηγού και τούτα εν του Ιωάννου. Ο χάρτης εν έτοιμος. Αγάπη μου, αρκεί να έβρετε που εν να βάλω τα τρία κομμάτια. Αγάπη μου, θα σου αποδείξω πόσο έξυπνος είμαι. Άτσι, πάει μου πολλά να δω. Ναι, ναι, γιατί μπορεί να τους βασανίζω τους καημένους. Ησυχία. Ναι, ναι, κριτικό πουλά. Η κριτική έτοιμη για έρευνα. Άτσι, πάμε. Ναι, ναι, και τα κριτικό πουλά είμαι, και τα κριτικό πουλά, καλό, καλό. Θεού. Λάλης κυρία Ζήνα, να είσαι ο κύριος Γιάννη του Καραβαγγέλη, του αρχηγός κάπου εδώ με γυρώ. Να μου να σου πω ρε Παντελακιάτη, πάμε να δούμε. Παναία μου, πολύ μιλά, πολύ μιλά. Ε, κανείς και πέντε, με τι ξέρω δουλειά είναι ήσυχη. Που ψάχνουμε και είναι η πράγμα. Κι αγάπη μου, γιατί μιλάς έτσι. Για να με δύο στόχο ρε Φωτιού, να με δύο στόχο. Να θέλω να δω. Οπα. Οπα, κράκ. Οπα, οπα. Θα πω του τώρα, οπα. Θα πω του τώρα. Κύριε, αυτό ήταν ο καραβατζιλάκι, ωραία στην έκκλησα. Ναι, και έχει και ένα σημείωμα μαζί, ναι. Ναι, κανένα ποδά, τσά τη στάπα. Κύριε Χάμπο μου, η προφορά σου, κύριε Χάμπο μου. Ενώ είναι καμιά από αυτές οι παντινάδες, εννοούσα. Έλα ρε Παντελάκη. Ρε Παντελάκη, ακούεις με ρε. Ω, ακούω σε κύριε Αθήνα, ακούω σε μια χαρά. Πού είσαι ρε. Πού είμαι, πίσω σου είμαι, πού είμαι. Στο τσε Παναγία μου, να μου δουν το σχέδιο ρε. Αφού είπα σου το πυρώνω, να νομίζω, σου είπα πυρώνω, πυρώνω. Πυρώνω ρε, τρά. Εσείς σύντεχνοι, ήβρετε πράγμα!
Μα αν τα λόγια μιλάς έτσι όλα. Για να με διαστόχω. Α, επέλανε. Εμείς, κύριε Χάμπο, ήβρανα μέσα στην πισίνα που με αυτοθυσία να πέσαν ο Παντελάκης. Όχι με αυτοθυσία. Με αυτοθυσία. Με αυτοθυσία. Λοιπόν, που με αυτοθυσία, λέω, έπεσε ο Παντελάκης, ήβρανε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τον άλλο μισό χάρτη. Μπράβο, ρε σύνταγμα, μπράβο. Για να δω τι έχουμε εδώ πέρα. Μας λέει μοναχά ένα κομμάτι από το χάρτη. Τι τα κάνουμε τώρα. Και το τελευταίο κομμάτι του χάρτη. Πού να το χώσω, Άραγε. Άλλο προσκλητήριο, ρε παιδιά. Άλλο, έτο, έτο. Ή, και η αστρά του αρχηγού. Εσύ, ο αστρά του αρχηγού. Έτσι, εγώ το... Το λοιπόν, ρε σύντεκνη. Ετούτος εδώ δά είναι ο χάρτη της περιοχής. Το σημείο Χ είναι κοντά σε παραλία. Θα χωριστούμε σε δυο ομάδες. Παντελάκη και Ζηνοβίου αριστερά και εγώ με τη Φωτίου δεξιά. Συνάντηση επαέ σε μισή ώρα, εντάξει. Πά. Πέραμε ρε Παντελάκη. Καλείς να μπλόφα. Δεν ξέρω αν είναι μπλόφα ρε Παντελάκη. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να χτενίσουμε όλη την περιοχή. Χτενίζουμε. Κύρα Ζήρα, μάλλε φορά εφαινιά μου. Κύρα Ζήρα. Λαμβάνομαι να σας αναφέρω, κύριε Χάμπο, ότι εγώ και η κυρία Ζηνοβίου ψάξαμε παντού και όπου μπορούσαμε να ψάξουμε γιατί έτσι υποτιμά δεν βράνε τίποτε. Καλό. Ούτε κι εμείς βρήκαμε πράγμα.
Εγώ πάντως, παιδιά, εξαντλήθηκα, κουραστήκα, αν μπορώ άλλο. Εγώ προτείνω να κάτσουμε, να πιούμε, να ξεκουραστούμε. Μα πού πάτας, ρε Παντελάκη? Πού πάτω? Χαμέ, πού πάτω? Τελικά να με μπελάνει με να τους εκβιάσεις, αλλά όλα στο άλλο με μπελάνει, α! Ψυχραιμία, ρε, ψυχραιμία! Εγώ πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω, ρε σύντεκνη, ότι ετούτος εδώ ο άνθρωπος κάτι άλλο θέλει από εμάς. Μπράβο, κύριε Χάμπο, συμφωνούμε, να! Και μια φορά που συμφωνούμε, φαίνεται ότι ο αέρας της Κρήτης σε ανανέωσε. Εμένα πάντως, παιδιά, ανανέωσε με πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, να μπορούσα να σε κάνω εσάς ο αέρας της Κρήτης, αλλά εμένα έτσι γουζούζω μέσα μου, έλεξα μου η ώρα και να τρώω, συνέχεια να τρώω. Να τρώω, να τρώω ποντά, φαγιάτα. Φτάνει, ωραία, Παντελάκη, φτάνει, ωραία. Εδώ ο κόσμος κάνεται και σέρα ρούσου στο φαΐ. Λοιπόν, ο αδίσταχτος ετούτος εκβιαστής μας παρέδωκε το φάκελο των Εστρακούσα, αλλά κρατάει τον Καραβατζελάτζη, τον Γιαννάτζη και τον Αρχιγουλίνο μας. Καταλάβετε, ρε! Συγγνώμη, αυτό είναι για εσάς. Τι είναι αυτόν, ρε! Η κάμερα, κύριε Χάμπο, για όνομα του Θεού! Δεν είναι τούτο που εννοούσα, ρε Ζηνοβίου! Έχει κασετούλα? Έχει, ρε! Άιντε, πάμε να δούμε τι έχει τούτη εδώ η κασετούλα μέσα! Άιντε! Συγγνώμη. Ωραία, εσύ! Ναι, εγώ. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Καιρό να βρεθούμε, να. Ναι, καιρό να βρεθούμε. Κυρία Ζήνα, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάω τώρα. Άντε, πάμε, ναι. Η αποστολή είναι κοντά. Ναι, πρέπει να πάω γιατί είμαστε εγκαλεσμένοι σε ένα σεμινάριο. Ποιο σεμινάριο, δεν μπορεί. Ναι, σε σεμινάριο. Ναι. Γεια σας. Γεια. Δεν μπορείς να πάμε να φύγουμε. Ποιος είναι τόσο όλα. Ο Φούφου το φέρε παντελά και ένας γνωστός, μάλλον την ώρα να εξηγώ. Ποιος είναι Φούφου. Τα έγγραφα τα βρήκατε, αυτό ήταν το παιχνίδι. Εμείς είμαστε ακόμα ζωντανοί και εσείς πρέπει να πάτε για κυνήγι. Καλά τα λέμε. Λοιπόν, μια βόμβα θα εκραγεί κάπου στην πλατεία. Τρέξτε να προλάβετε πριν η ώρα πάει μία. Θα είναι αληθινή. Προσέξτε! Ευτυχώς, ρε παιδιά, ευτυχώς πως ζωντανή είναι ο Καραβαγγέλη, ο Ιαννή, ο αρχηγός, α! Μπράβο του, Καραβατζελάκη, ρε σύντεκνη, μπράβο του, ούλο θάρρος μου, ούλο θάρρος! Αλλά σου, Ιαννάκη, σα, θάρρος, μπράβο! Τόσο για τον αρχηγορίνο μας, τι να πω, ρε, τι να πω, μπράβο! Μάνα μου, ενώ πως πες τους Αμερικάνους στον πόλεμο του κόλπου. Άντε ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνουμε κάτι αν θέλουμε να τους ξαναδούμε. Του τη φορά είναι αληθινή η πόμπα. Ούτε βρει. Θα πάμε. Αλλά θα πάμε όπως πρέπει. Το λοιπόν, ρε σύντεκνη. Η υπόθεση με τους Εστρακούσα είχε έσει ο τέλος. Χάρη στην αποφασιστικότητά σας και στις οδηγίες μου. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ωραία. Η Κρήτη κινδυνεύει και εμείς είμαστε έτοιμοι να την εσώσουμε. Το σχέδιό μου είναι απλό. Να χωριστούμε σε δύο ομάδες. Ζηροβίου και Παντεράκη στη μία ομάδα και εγώ με το κουρίτσι μας, εδώ τη Φωτίου, η άλλη ομάδα.
Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Χαμπό. Ειδικών. Αθλιότατο. Είσαστε οι... Χα! Χα! Αθλιοκτονοί. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Στραγούσα είχε έρθει ο τέλος χάρη στην αποφασιστικότητά σας και στις οδηγίες μου. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ωραία. Η Κρήτη κινδυνεύει και εμείς είμαστε έτοιμοι να την εσώσουμε. Το σχέδιό μου είναι απλό. Να χωριστούμε σε δύο ομάδες. Ζηνοβίου και Παντεράκη στη μία ομάδα και εγώ με το κουρίτσι μας, εδώ τη Φωτίου, η άλλη ομάδα. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Χαμπό. Ειδικών. Αθλιότατο. Είσαστε οι... Χα! Χα! Αθλιοκτονοί. Πάμε. Μα κύριε Χαμπό! Τι κύριε... Πανέλαβε! Πανέλαβε, ρε! Αϊκούνις, πάμε! Αϊκούνες! Έτσι! Έτσι για με βλέπω την, έτσι για με! Ερχόμαστε, ρε! Τέλειωνε, ρε, Πανταλάκη, πιένε! Αχρίστεψε την, τέλειωνε! Α, καλά, τέλος, κάμινε σου! Καλά, Thank you.
Εντάξει, παιδιά, δεν λειτουργεί. Ελά, 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 ελά. Ε, παιδιά, μα πού είσαστε. Ε, παιδιά. Σίγουρα, ρε Παντελάκη. Τι ακάλα, ρε, άμα και δουλεύει κόμμα. Να μου, κύριε Χάμπο, πάνω στο φω μας εξιάσαμε την προφορά μας. Λάτε, ρε, παιδιά, μα φοβάστε που είσαστε, ρε, αλλά δεν έχει τίποτε. Εμείς να φοβηθούμε, ρε, Παντελάκη. Ποτέ, ρε. Κάστα ο λαμπούτια με φοητσάρι που εφόασε μισή μου. Άντε, ωραία, πά! Παιδιά, και τώρα εσείς έχετε εμπιστοσύνη του Παντελάκη, εγώ δεν πάω ποτέ να μην να μείνω. Άι, Παντε, άι, κονέσμι, νευρές! Άι, κονέσμι! Δεν σε δίνει η κασετούλα, ρε, παιδιά, για μέ. Μα ντε γεβελός τους ακόμα ο κακοποιός, ρε, παιδιά, φύγε μας πάλι δώρο. Ναι, ρε, Φωτίου, και εμείς μπορούμε να βρούμε τα δώρα του, κύριε, ρε, το μαχάτης, κόρη μου. Άντε, ρε, κάνει. Πάμε πίσω στο ξενοδοχείο να δούμε τι μας επιφυλάσσει πάλι τόσο μελός. Κύριε Χάμπο μου, η προφορά σας, κύριε Χάμπο μου. Άτε ρε, Εφωτίου, παρέθα, εμαρέθηκα. Ωραία, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο μου. Μπράβο, πουλούτκια μου. Θωρώ λαλίτο η καρδιά σας και δεν καθεστεί στα αυγά σας. Προχωράμε τώρα σε πιο δύσκολο παιχνίδι. Η ώρα περνά και ξέρετε το ήδη. Η ζωή των φίλων σας έχει σειρά. Ξεκουραστείτε και θα τα πούμε πιο μετά. Ρε παιδιά, εμένα πάντως τούτος ο χώρος που είδαμε κάτι μου θυμίζει. Α, γιώχα την γιώχαμε. Πάντως, έχει καλλιτεχνική φλέβα φαίνεται, α. Ναι, ενώ πρώτος ήταν ποιος του Καζαντζάκη. Αλήθεια? Κυρατζίνα, πάρα που το σκέφτομαι, έχεις δίκιο για τον χώρο που έλαλες, α. Λαλείτε έναν κάπου θα είναι κοντά. Ένα λεπτό ρε παιδιά, να το ξαναδώ, αλλά δούμε, ε. Και ξέρετε το ήδη, η ζωή των φίλων σας έχει σειρά. Έτω, έτω, θωρίζαμε, έτω, τούτος ο πίνακας, παιδιά, ξέρω που είναι, μέσα στο ξενοδοχείο, μέσα στο ξενοδοχείο. Yes, 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 το. Άντε ρε, άντε ρε, άντε ρε, πάμε να μας δείξεις που εμπόλει ρε, άντε ρε, πάμε. Πάμε. Έτω, παιδιά, έτω να με τον πίνακα που σας έλεγα. Αυτός για το αναψυχτικό που έπινε, ρε. Είσαι όμως εν το Σάκης. Το αναψυχτικό δίπως έγινε την πόρτα για με παιδιά.
Έχει τίποτα να με σε κοιράζει. Κοιτάξτε, να μην στάμε στο αρμάρι, να δούμε να μπατσε όχι τίποτα χωσμένο. Καλύψε με, καλύψε με, καλύψε με. Δεν τον ρόλο σε καλύψω, χωρίς και κανένα άνθρωπο. Είναι ακάμε ρούα. Η ίδια με δική μας κυρία Ζήνα. Μισό λεπτό ρε Παντελάκη, και νομίζω ότι πρέπει να τον άνθρωπο που γυρεύκουμε. Κάτσε, κάτσε με. Έχει ο τάπον, τι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε τα σχέδια των S300 με ενδιαφέρουν, αλλά ούτε κι εσείς. Θα σας αφήκω τα μέσα δεμένους, ώσπου να έρθουν οι άλλοι που την Κρήτη να σας έβρουν. Εμένα, τούτη που με ενδιαφέρει, είναι η Ζηνοβίου. Εγώ θέλω μόνο τη Ζηνοβίου. Ακούσετε! Θέλω να την εντυπωσιάσω με την εξυπνάδα και το στυλ μου. Θέλω να με θυμάται σαν το πιο ωραίο και έξυπνο κακοποιό στοιχείο που είδε και γνώρισε ποτέ. Σ' ακούσετε! Αφήσα τη κάμερα ανοιχτή. Πάμε να φύγουμε ρε Παντελάκη που δάμε γιατί δεν ξέρω να μου γίνεται. Νοπιώ το γιατί σπάνε το δικό μου. Πρέπει να ήταν πολλά ερωτευμένος τούτος μαζί σου. Πώς θα πάω για να μαζί σου κυρία Ζήνα για να κάνει το όλα πράγματα που κάνει. Ρε Παντελάκη σιώπα. Από είναι οι άλλοι. Δεν ξέρω ρε Παντελάκη. Α, πάει αλλιώ. Τα ρίχτα τους θα πήγα για να πάω για τσοφιέ. Λέω άμπα, άμπα και πήγα για τους άμπα. Με άμπα να λαλείς με γιουτού, ρε. Μα πού εχάθηκε το δοσιό. Ακλήτως! Δεν πω νόμιζες, ρε. Ο ήταν να ξεχείς. Πέ μας, πού το σαχείς! Μα ποιος ιό! Τι σας έκαμα ρε παιδιά! Ναι, τούτος είναι Κυπρέος. Ναι, αφού είναι Κυπρέος όμως, γιατί όμως ξέρει και γράφει μαντινάδες! Λάρε ρε παγιό παιδό, ποθάνε που είσαι! Ρε πάντα που γίνεται ρε! Αφήστε ρε τον άνθρωπο, ξέρω το ρε, γνωστός μου! Δεν καλά που σας λέει κυρία Ζήνα, αφού γνώρισε μου και εμένα, ενώ ο κύριος Κούρκουλος, να μου λέω Σούρκουλος, Αλήθεια ρε. Ναι. Είσαι γνωστός στη Ζηνοβίου, α. Καλά ρε, και γιατί μόλις μας είδες εγώ πήγες στο βουρού. Το είδα σας στο διάδρομο με τα όπλα και σε συντρομάχτηκα και έπιασα το βούρος. Καλά. Εσείς ρε, ήβρε τίποτα μέσα στο δωμάτιο του υπόπτου. Ναι. Ήβραμε, κύριε Χαμπό, ήβραμε μία από την καμερούδα με μια κασετούδα μέσα, εβάλαμε την τηλεορασούδα και είδαμε τον κακοποιό να έχει μέσα στο γραφείο του αρχηγού, τον αρχηγό, τον κύριο Γιαννή και τον Καραβαγγέλη, διμένους, ταγκωμένους, ούλους έτσι κλειδωμένους, μέσα στο γραφείο του αρχηγού, ούλους, πατζί, ούλους, καλό. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι, και λένε ότι ο στόχος του δεν είναι ούτε η Εστραγώσια, αλλά ούτε οι συναδελφοί μας. Εδώ δεν ποιοι εμπονεί ρε Παντιδάκη. Είναι η κυρία Ζήνα. Μάλλον ο πελός, ο κακοποιός, είναι ερωτευμένος με την κυρία Ζήνα. Είναι τραγήματο, τραγήματο. Ω, είναι ωραίο. Είναι ρομαντικό που είναι. Θέλω και εγώ έναν άντρα, αν τέτοι και θέλω, ρε παιδιά. Ρε Παντελάκη, πιάσε τηλέφωνο στο αρχείο και μάθει αν είναι κανένα στο γραφείο του αρχηγού. Και ρε παιδιά, εάν το μυστήριο ελύθηκε, μπόψε ό,τι πείτε ρε, πουλό. Καλό. Εντάξει. Πολλά ωραία παιδιά. Επήρε ο κύριος Μαυρίκος, ήβρε τον αρχηγό, τον Καραβαγγέλη και ο Γιάννη και εξήλισε τους. Και έπια ενταέγραφα και πήγε ενταέγραφα πίσω στο Υπουργείο. Κύριε Κρασί, κύριε Χάμπο. Άντε ρε, γεμάτο ρε. Γεμάτο. Μέρα δε Θεό, μέρα δε Θεό, θα φορώ τη σκοτεινιά την καλιά μου. Να περιπλέκω το όνειρο, να περιπλέκω το όνειρο να νιώθω πως υπάρχω. Πατές αντές,
να νιώθω πως υπάρχω. Έλα ήθελα μοίρα μου άνθρωπος, ήθελα μοίρα μου άνθρωπος, να σε να νιώθεις πόνο. Και μοίρα εγώ τα όνειρα, και μοίρα εγώ τα όνειρα που κάνεις να σκοτώνω. Αχ, πάμε, νύπιαμε, δόξα σου ο Θεός ρε παιδιά. Καλά επέρασαμε. Γνωρίσαμε και ο φίλος μου πολλά. Είναι ώρα νομίζω να πάει για ύπνο. Όμως, έχω να σε εξομολογηθώ κάτι ρε. Φοβούμαι να τσιούμαι μόνος μου. Μελαγχολώ. Αλήθεια κύριε Χάμπο μου. Ναι ρε Φωτουλά μου, μελαγχολώ. Εγώ πάλι έρχομαι καθόλου. Κάνει ρε παιδιά, μπορούμε να σας θωρώ με να σας ακούω. Είναι αλήθεια κι εγώ φοβούμαι. Που με τσίζε φοβού μου τον κουλάνε. Πού τσιώσε με ο φίλος μου ο Χίστρα. Τον κουλά μου όλα και πονώ και ο μνήμου. Εσύ φάζε κύριε. Όχι, εύχομαι. Αλλά ποτέ δεν λέω όχι σε μια καλή συντροφιά. Άντε, παιδιά, εγώ πάω. Άντε, κάνει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, εμπόρο. Μα από τα τώρα, κυρία Ζινοβιού μου, θα πάμε ποτέ αλλού να κουνήσουμε το κορμί μας, να διασκεδάσουμε. Όχι, εγώ νομίζω ότι η Ζινοβιού έχει δίκιο. Κανεί ρε, παιδιά, σήμερα ήβραμε και τους συναδέλφους μας, ήβραμε και τα έγγραφα. Όσο για τον κακοποιό, ναι. Πέρα του Θεού, είναι και αύριο, γυρεύουμε τον αύριο. Άρα πάμε για ύπνο και θα δούμε αν θα τα καταφέρω να κοιμηθώ απόψε. Άρα καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άρα καληνύχτα σου. Ζήνα, συγγνώμη, δεν είμαι πολύ καλά. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Άντε, πέμω να δούμε. Άντε, ήρθαμε και στον μπαρ. Πέμω τι θέλεις. Ναι. Είμαστε στο τραπέζι, ναι, σου αρέσει. Τώρα ήρθαμε στον μπαρ. Να μου πεις επιτέλους τι θέλεις. Πού είναι το ψαρούν και χάθηκε. Ψαρούν, τι είναι τώρα, με. Να πεις το ψαρούν. Ναι, σε ακούω. Ας πιούμε το ποτό μας και θα σου πω μετά. Α, τι πες μου επιτέλους, τι θέλεις και σκάσες με. Κύριε Χαμπό. Πρέπει να σου πω ότι του ταούλα είναι τυχαία που γίνονται. Κι αούλα, γε μου. Του ταούλα. Όχι, μάνα μου, άλλος πίνει, άλλος μύθια. Γε μου, να με εξηγήσεις οξά. Ρε, τι κίνησε το τόσο παντεράκις μες στα πόδια. Ξηγά, γε μου, και ξηγώσες με. Ρε, όχι, μάνα μου, είδαμε ταούλα. Ο παντεράκις η προβάτησα. Να σου πω και με κοφτή. Σε ξεχάσα ποτέ μου και ούτε θα σε ξεχάσω. Τι δεν θα ξεχάσεις, τα λιτά της μαλλιά. Ναι, τα λιτά σου μαλλιά που σαν καταράχτη στον άμμο έλουσα. Εντυχαία που με δάμε. Εντυχαία που έχαθηκαν τα έγγραφα και οι συναδέλφοι σου. Εντυχαία που σας έφερα στην Κρήτη, σε τον το ξενοδοχείο, δίπλα από την παραλία. Ζήνα,
Ζει να αγαπώ σε και θέλω σε. Ξημέρωσε. Θυμάσαι τότε που είμαστε Μίτσι, που τότε που ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Μα τι λαλείς γιέ μου, ένα θυμάσαι καλά. Εν πω μιξής που ήσουν να ακούω. Κάραμα. Θυμήθου καλά, ήσουν το πιο αντιπαθητικό κοπελούι που ήξερα. Ρε Παντελάκη, γιατί με φράξεις έτσι όλα τα μία. Να πω να κάνω μετά με εμείς τώρα. Ξέρω ποιος μας εκβιάζει. Αλλά θα σου πω, δεν θα πεις σε κανένα, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αλλά γιατί θέλεις να μου το πεις εμένα. Διότι δεν μπορώ να το βαστώ μέσα μου. Δεν θέλω να πάθω πως επαθαίνω. Ο κουρέας που εκούρευκε τον βασιλιά στο παραμύθι που ανακάλυψε ότι τα αυτιά του βασιλιά ήταν καεδωρινά και δεν μπορούσε να το πει σε κανένα και αναγκάστηκε και πήγαινε και στους καλαμιώνες και έφκανε ένα λάκκο και φώναζε μέσα στο λάκκο «Τα αυτιά του βασιλιά είναι καεδωρινά! Τα αυτιά του βασιλιά είναι καεδωρινά!» Και που μεγαλώσαν οι καλαμιώνες και φύσαν ο αέρας έπαιρνε το πράγμα μέσα στο χορκό και φώναζε «Τα αυτιά του βασιλιά είναι καεδωρινά!» και μάθε το χορκό νουλο «Τα αυτιά του βασιλιά είναι καεδωρινά!» Εγώ δεν πιστεύω πολλά σε αυτά τα πράγματα. Αλλά πήγαμε να δούμε γιατί. Είναι ο φίλος της κυρίας Ζήνας. Ναι, άντε ρε. Και εσύ που το ξέρεις δηλαδή. Έτω, στείλα μου από την Κύπρο ο κύριος Αρχηγός, ο κύριος Χαραβαγγέλης, ο Γιαννής. Έτω, στείλα μου το τούτο. Στο πρώτο πράγμα, στείλα μου από την Κύπρο, είναι το σκίτσο του κακοποιού που τους απήγαγε. Στείλε μου το με φάξ. Καλό. Πιστεύω, είναι καλά μια σαλαμούς, δεν είναι καλά μιας. Καλά και που είναι τώρα. Σε παραγγείλω.
τραγωδία σε όλη την Κρήτη. Άντε πάντα. Μα τι γίνεται εσύ, ποιοι φωνάζουν? Έκαμε μας ραζίλιν και δάμε. Έλα, έλα να μην καθυστερούμε. Υπαντρεύκες εμέ. Δέρμα στην παρανομία, δέρμα στην παρανομία.